Να γνωρίσουμε και να πούμε καλό μεσημέρι στον Κουλ Νικολάου. Καλώς τον. Καλώς τον αγαπημένο. Τι κάνεις, πανέμορφη. Πάμε με τον αγώνα. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είμαι καλά είναι η απάντηση. Το θέμα όμως είναι εσύ πώς είσαι και σαν Κούλης και σαν Μιλτιάδης. Πώς είμαι. Πώς σε βρίσκουμε. Ψυχολογία μου. Ζούμε ένα σενάριο το οποίο, εντάξει, το συνασπαστικό είναι αυτό που θα ζήσουμε στα 30 επεισόδια. Έτσι. Σαφώς. Έχουμε να κάνουμε με τη μέρ του σεναρίου, τη Βάνα τη Δημήτρη, ενδιαφέρον. Τώρα και για το δικό μου. Και τώρα τι θα γίνει μετά τη σύλληψη σεναριακά. Είναι το κάτι ψεύτικο, την αλήθεια πραγματεύεται το σενάριο. Ναι, δεν είμαστε εξαίματος. Είναι όμως σαν να γέννησε. Δεν ξέρω. Είναι κατός ο αδερφός. Πώς νιώθεις, και ο καλύτερος. Και ο πιο όμορφος. Με υπηρέτορη μας, Ιωάννα. Ναι, έχουμε περάσει υπέροχη φτώχεια. Σε όποιες δυσκολίες και να μεγαλώσεις, αν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια, είσαι πιο τυχερός. Και είμαστε ένα ζευγάρι που αγαπιόμαστε, είμαστε ερωτευμένοι ευτυχώς ακόμα. Ζήσουμε. Όταν αγαπάς αυτό και όταν είναι επιθυμία, βέβαια ευλογημένος για αυτό το πράγμα. Τι έχεις οραματιστεί. Θέλει υπομονή όμως ο γάμος, δηλαδή... Και υποχωρήσει. Να make it channel, να μπείτε να μας δείτε. Ενώ είναι και αυτό μεγάλη συμβαίνει. Πες το μου πιο... Ανθρώπινος παράγοντας είναι ανθρώπινος παράγοντας. Απλά θα υπερισχύσει, για εμείς, θα υπερισχύσει η πραγματικότητά σου. Και η πραγματικότητά σου είναι οι άλλοι σου στόχοι και όχι το εφή την ώρα σου την, σου την έφεξε. Ναι. Καλά τα λες. Σωστά. Παίξουμε. Βγάζω παπούτσια. Όχι όπως η λίγο καλύτερα. Όχι το λουλούδι, το κρύβει το λουλούδι. Να σπάσω την γλάστρα. Αφού το κάνεις, το κάνεις. Θα σηκωθώ να βγάλω την γλάστρα, δεν γίνεται. Τα μηνυματάκια που θα σκάσουν PM, DM, να ξέρεις το Instagram τώρα, μην παραξενευτείς, εντάξει, μην απαντήσεις. Δεν πειράζει. Εγώ έχω βάλει φλα... Έτυχε, παιδιά, σήμερα. Ορθή. Δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει λόγος. Παίξουμε σήμερα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά είναι όπως βλέπεις, οι πένες έχουν μπει σε νερό. Εδώ θα αρχίσω να σε μαθαίνω τα μυστικά μου. Θα σε ρωτήσω όμως εγώ, γιατί έχω απορίες. Τι κάνω του κεφαλιού μου. Έλα πιο κοντά. Θες να πηγαίνεις στο δωμάτιο ή θα είσαι στην κουζίνα. Θέλω να είμαι για να βλέπω σε απόσταση. Ειδικό την κατσαρόλα, τη φοβάμαι. Δεν σου πάθω τίποτα ξαφνικά. Δεν θα πάθεις τίποτα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, οι πιο πολλές συσκευασίες έχουν χρόνο βρασμού. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στη μαγειρική, θα σας πω κάτι. Εσύ ανακατεύεις τα ζυμαρικά. Βάζουμε κάτι μέσα, λάδι, αλάτι, χρειάζεται. Ο κόσμος και οι νοικοκυρές θέλουν αγκινάρες με το φρέσκο κρεμμυδάκι, ελιές και κάπαροι. Ανακατεύουμε καλά, όσο τα ζυμαρικά μας παίρνουν. Μπορώ να σου δώσω και μια κουτάλα της σούπας. Δέσμε, τα καταφέρνω. Το έχεις. Ναι. Μια χαρά το καταφέρνεις. Άμα την κάνεις πιο αραιή. Αφήσουμε λίγο να βράσει παραπάνω, έτσι ώστε να ξεκινήσει. Πιο στεγνό, προσθέτεις. Φαντάζομαι ότι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και εδώ, μιας και λες τηλεθεάτριες, θέλω πραγματικά να πω συγγνώμη που δεν σου έδωσα. θέλει, της αρέσει, μυρίζει ωραία, θέλει να φάει. Σκοτρινό πιπέρι, θα το κάνεις εσύ. Ναι, απλά θα το βρω, είναι μπροστά μου. Το ανοίγεις με προσοχή, μία πρέζα αλάτι. Ωραία. Αυτά μπορούμε να τα μαζέψουμε, θα είμαι γρήγορος. Μαζεύουμε πάντα και τακτοποιούμε την κουζίνα μου. Τελειώνουμε. Σε 15 δευτερόλεπτα έχουμε τελειώσει η συνταγή μας. Ανακατεύεις, ρίχνουμε όλα μας τα φράρθμα να σερβίρουμε. Και εγώ το θέλω αυτό το πιατάκι. Εδώ, και να μου κρατήσεις λίγο φαγάκι. Θα σου κρατήσω. Έχουμε και πάστα γκρατινάρ της Άρλα. Το οποίο το έχω. Της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής ΕΚΠΑ. Κατάλαβα τα λόγια του Πρωθυπουργού ότι σίγουρα θα μπορεί να διατεθεί σε όλους δωρεάν, σε όλους τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες και να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους στο κομμάτι αυτό που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία. Κάμε την αισιοδοξία σας να είστε καλά. Είμαι κρύο. Καλά, ανθρώπινο είναι αυτό. Ναι, είναι ανθρώπινο. Νελόπη η φιλενάδα μου. Στενοχωρήθηκε πολύ. Έχει μπει στο στόχαστρο πέρα. Σήμερα θέλω, ξέρεις πόσο καιρό το λέω, πόσο ήθελα και πόσο θέλω κάποια στιγμή να έρθω μέσα στο σπίτι. Να τα δω όλα αυτά γιατί. Είμαστε λοιπόν, επιτρέψαμε φίλες και φίλοι και όπως καταλαβαίνετε στο σημείο αυτό ήρθα στη θέση μου για να υποδεχθώ κοντά μας τον έναν και μοναδικό Γιώργο Ασημακόπουλο. Αγόρι μου, παιδιό μου, αγόρι μου. Χόρεψε με λίγο όχι το ταψί.
Με πουλίτσες είμαστε εδώ. Έλα, πουλίτσες. Το κάναμε συνέχεια στο Survivor. Έχουμε κάνει τεστ, τα έχουμε όλα πιστοποιήσει. Να γίνουμε όλοι φίλοι, να συμβιώσεις. Πάνω σε αυτό. Όχι, μην άγχωνεσαι. Όχι, εντάξει. Όχι, κανένα πρόβλημα. Τώρα είμαστε ένα reality show. Σαφώς πήγε Πάτρα και ασχολήθηκα με τα μαγαζιά των γονιών μου, mm-hmm. με τα τελεία. Θα βγάλεις νέα σειρά. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί σε βλέπω ότι σου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Ειδικά στα παιδικά. Στα θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό και με αφορμή και αυτή την ευαισθησία την οποία έχουμε. Κομμάτι μπαίνει στον τάμα. Αεράτη. Καλώς όρισες. Τι κάνεις. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Πώς είσαι, φίλοι, εδώ. Είστε καλά. Είμαστε δεσταρισμένοι. Πώς είσαι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλή αρχή. Έλα, ρε Κωνσταντίνα. Έλα να τα συζητήσουμε λίγο. Πώς νιώθεις. Τι ωραία. Είστε καλά. Τη διπλανή πόρτα και βαθμολογούνται, κρίνονται. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι μαζί του. Ναι, βέβαια, κάθε μέρα. Α, μαγειρεύει τη ζωή σου. Βέβαια. Γιατί έτσι, πώ μα το είπε, ότι είμαι τρίτα. Τέλειο. Κοίτα, μαγειρεύω για να ζήσω. Ξέρεις γιατί είπα ότι είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μου, γιατί έχει να κάνει με τον κόσμο. Έρχομαι σε επαφή με. Δεν τρώγεται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, είμαστε ένα ενδιαφέρον. Μόνο σου λες, εντάξει, κάνω μια σαλάτα και οκ. Δεν έφερες ένα ταπεράκι. Κάτσε ρε Κωνσταντίνα τώρα. Και εμένα μου αρέσουν τα γλυκά, αλλά βλέπεις ότι το πάω μπουκίτσα μπουκίτσα. Θες να μου πεις ότι τρως και γλυκά. Τρως συνέχεια, εγώ μόνο γλυκά τρώω. Άρα γυμνάζεσαι και τα κες. Αλλά έχω μετριάσει τις ποσότητες. Σε ρωτάνε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στα social media και πολλές γυναίκες. Πάρα πολύ. Απαντάς. Έχω χάσει δηλαδή τώρα και μετά. Εκεί μου έδωσε το boost και τη διαφορά γιατί έφτιαξε κάποια πραγματικά. Εγώ περιμένω πώς και πώς να δω και, και σήμερα με την πρεμιέρα, αλλά και γενικότερα τα επεισόδια. Και έχει και φίλο 10. Μετά το φίλο μας τον Νίκο, τον αγαπημένο. Πρεμιέρα και για τα ακούσου, βρε κορίτσι μου, πάρα πολλά. Έχεις διαβάσει, φαντάζομαι, ακόμα περισσότερα. Για χρόνια σίγουρα, γιατί έχει να κάνει ο υπαλλήλους να φτιάξω τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιώ. Και είμαι απαιτητικός ως άνθρωπος στο να είναι κάτι ωραίο για να αρέσει και να αγγίξει τις άλλες γυναίκες. Και επιχειρηματικά λοιπόν. Οπότε λέω γιατί όχι. Λέω αν πάει και στο εξωτερικό θα το κατα. Queen D, δεν ξέρω. Βέβαια, Queen D. Γιατί η Βασίλισσα όμως της καρδιάς και του Βασίλη, του συντρόφου σου. είναι μέσα στα πλάνα σου. πάει. Πάντα, δεν έχω πρόβλημα. Άρα παρακολουθείς τα πάντα, θες να έχεις άποψη. Πώς είναι η Κωνσταντίνα στην καθημερινότητά της. Για το πολιτικό σύστημα. Όπως ένας άνθρωπος σε πολλούς τομείς. Για πολλούς τομείς θα ενδιαφερθώ. Όλοι μας έχουμε, ξέρεις. Ευχαριστώ. Επίσης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα.